Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι στην περιοχή του Όρενμπουργκ ένα ακόμη σύνταγμα πυράβλων άρχισε να επανεξοπλίζεται με του πυράβλου Avangard. Σύμφωνα με τον διοικητή των Ρωσικών Στρατηγικών Πυραβλικών Δυνάμεων, Αντίστρατηγό Σεργέη Καρακάεφ, συνεχίζεται ο ενεργό επανεξοπλισμό τη εν λόγω με σύγχρονα πυραβλικά συστήματα. Επιχειρησιακά είναι ο νέος υπερπύραυλος της Ρωσίας με το όνομα «Avantgarde», ο οποίος έχει τοποθετηθεί στη βάση Γεσνέσκη στην περιοχή του Ορενμπούκ περίπου 1200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Ο ρωσικός διπυριωτικός βαλιστικός πύραυλος με ευελινικές 18.000 χιλιόμετρα ικανός να μεταφέρει έως και 15 πυρηνικέ κεφαλές βάρους άνω των 200 τόνων. Ο Αβανγκάρτ είναι ένα μέσο αποκατάσταση τη παγκόσμια στρατηγική πυρηνική ισορροπία, όπω δηλώνουν οι Ρώσοι, εν μέσω των προσπαθειών του ΝΑΤΟ να πιέσει τα σύνορα τη Ρωσίας και να δημιουργήσει μια ασπίδα πυράβλων στη Ρουμανία και την Πολωνία. Επιπλέον, η κεφαλή του πυράβλου Αβανγκάρτ δεν γίνεται κατά μήκο τη βαλιστική τροχιά, αλλά είναι ικανή να κάνει λιγμού με υπερηχητική ταχύτητα, γεγονό που την καθιστά μια ανασχέσιμη με τα σημερινά οπλικά συστήματα. Περίπου 100 πύραυλοι αυτού του τύπου έχουν μετακινηθεί στη Ρωσία είτε ως προληπτικό μέτρο ενάντια σε αντίπινα από την Ουκρανία για την πρόσφατη επίθεση της Ρωσίας είτε ως ένδειξη μιας πολύ μεγαλύτερης επίθεσης που δεν έχει έρθει ακόμη. Δυτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι με αυτές τις μετακινήσεις πυράβλων τόσο ταχύτατα, λίγο πριν από τους μαζικούς βομβαρδισμούς αυτής της εβδομάδας, είναι γεγονότα αλληλένδετα. Αλλά το δυσίωνο είναι ότι όλα αυτά μπορεί να αποδεικνύουν ότι μπορεί να έρθουν ακόμη χειρότερα και οι Ρώσοι ετοιμάζονται για μια μεγάλη επίθεση με πυράβλου στην Ουκρανία. Μετά τη σύνοδο κορυφή τη G20, ο Γάλλος Πρόεδρο είπε σε συνέντευξή του στου Financial Times ότι ο Σιτζιμπίνγκ μετέφερε στον Βλαντιμίρ Πούτιν τη θέση του Πεκίνου για το απαράδεκτο τη χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία. Στην ίδια συνέντευξη, ο Μακρόν σχολίασε το ανακοινωθέν τη G20 λέγοντα ότι η Ρωσία έλαβε ένα μήνυμα από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από την Κίνα ότι η ειρήνη πρέπει να αποκατασταθεί. Και εξέφρασε την ελπίδα ότι το Κίβο θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα. Εάν χρησιμοποιούνταν τακτικά πυρηνικά όπλα, όχι μόνο η Κίνα θα απομακρυνόταν από τη Ρωσία, αλλά και η Ινδία και άλλες χώρες που μέχρι στιγμής διατηρούν φιλική ουδετερότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.